Δηλαδή, ναι, μεν να φτιάξουμε, ναι, αλλά πάντα να θυμάσαι να κάνουμε κάτι και για εμάς τους δύο και άλλους πολλούς που μας βλέπουν εκεί πέρα. Αύριο είναι παχυντική, έχει τυράκια και κοιμάδες πάλι στο φούρνο, ναι, πατάτες. Okay, και μετά έχουμε από εβδομάδα, θα αλλάξω λίγο το πρόγραμμα και θα βάλω πάλι μια πρόταση. Φάζε μου και μία αυτό τόσο έτσι, μια πρωτασούλα. Γιατί υπάρχουν πολλοί εκεί πέρα έξω που και αυτοί, ας πούμε, θέλουν λίγο να αυτό. Ό,τι θες. Ωραία, θα κάνουμε κοκορετσάκι. Την εκπομπή της κουζίνας. Εγώ τι να πω, εγώ είμαι μαθητρία και γευσηγνώστρια. Μαθητρία και γευσηγνώστρια. Τι έχω πάθει. Λοιπόν, να σας πω, όμως εδώ, επειδή θα πρέπει ολοκληρώνοντας να περάσω σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω αμέσως μετά με τον Παναγιώτη Καλογιάννη. Ο οποίος Παναγιώτης Καλογιάννης ουσιαστικά έκανε την ιδέα που είχαμε και εμείς εδώ, εγώ και ο Γρηγόρης. Έλα μέσα, ρε Γρηγόρη. Εμείς μείναμε στα λόγια, κυρίες και κύριοι. Καλά το συζητάγαμε, είπαμε πολύ ωραία, μας αρέσει, γιατί έχει πολλά πράγματα που μας πάνε. Η εξοχή, η φύση, τα ζώα. Το αύριο, το να είσαι έξω και να βλέπεις τον ουρανό και τη γη, να μυρίζεις το βρεγμένο χώμα. Όχι ότι είναι εύκολα τα πράγματα, δύσκολα. Λέμε, σ' αρέσει όμως αυτό. Μ' αρέσει. Θέλουμε να έχουμε και έτοιμη μια έτσι, δουλειά στο μέλλον. Μας άρεσε. Την είπαμε, τη συζητήσαμε. Το κάναμε. Έρχεται όμως αυτός ο άνθρωπος, θα δούμε σε λίγο που το έκανε σε πράξη. Ποιο όμως είναι αυτό, ποια ήταν η φοβερή ιδέα που είχαμε πριν εδώ μέσα, πριν από 2-3 χρόνια και μείναμε στα λόγια. Θες να την πω, Ματίνα, της Γαϊδάρας. Ελένη, συγκινήθηκα που τον είδα, στορκίζομαι, γιατί είχα ψάξει πραγματικά πριν 2 χρόνια να το κάνω. Ο άνθρωπος σπούδασε άλλο πράγμα, μηχανολόγος. Άλλο, καμία σχέση, καμία σχέση, καμία σχέση. Δύσκολη καιρή που λέμε αυτή η εποχή και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται το αύριο, ψάχνονται γιατί μπορούν να κάνουν. Και σκέφτηκε αυτό και το έκανε. Και εσένα θα σε πάρω μαζί μου στην κουβέντα. Γιατί εμείς ήμασταν συνέτεροι άτυποι, άσχετα που δεν το κάναμε. Και θυμάσαι. Το κλείσαμε, το συζητήσαμε. Ωραία. Και τα αφήσαμε εκεί. Ευτυχισμένος άνθρωπος, μόνιμα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Γιατί να μην έχει, Γρηγόρη. Α, μπράβο. Γιατί να μην έχει, Γρηγόρη. Σε ζηλεύω. Θα μου πεις από πού πήρες, γιατί δεν έβρισκα θηλυκά γαϊδούρια που ήθελα να το κάνω. Ναι, γιατί μου λέει το ψάχνω στη Λάρισα, στο χωριό του, δεν βρήκα τίποτα, μου λέει η Ελένη. Ή τα κρατάνε για αυτούς, δεν ξέρω τι γίνεται, μου λέει. Δεν τα πουλάγανε πουθενά. Δεν υπή, δηλαδή, αν μπει αγγελία. Και εμείς που είχαμε πάρει μια γαϊδάρα για υποτίθεται έγκυο, τελικά ήταν γριά και πριστή κοιλιά της και μας πέθανε. Άστα σου λέω, ζούμε ένα δράμα. Μας λέγανε εγκαστρωμένη, πάρτε την. Πού να γεννήσει αυτή η γαϊδάρα, στα 2,5 χρόνια πέθανε. Γέλαγε ο κτηνίατρος. Λέει, παιδιά, γριά γαϊδάρα πήρατε. Άστα σου λέω, δράματα, Αλλά θέλαμε να κάνουμε και τους κτηνοτρόφους. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, έτσι. Να τον δούμε το χορηγό.